Οι χώρες της Μεσογείου παράγουν 24 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων κάθε χρόνο. Οι 570.000 τόνοι καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτός ο όγκος ισοδυναμεί με την ρήψη στη Μεσόγειο 33.800 πλαστικών μπουκαλιών νερού το λεπτό. Το παραλιακό μέτωπο της Βαρκελόνης είναι το δεύτερο πιο μολυσμένο στη Μεσόγειο μετά τα παράλια της Κιλικίας στη Νότια Τουρκία. Τα πλαστικά απορρίμματα σορεύονται στον βυθό, κάτι που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοπικιλότητα. Τα πλαστικά διαταράσσουν επικίνδυνα την ισορροπία του οικοσυστήματος, λέει ο καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης, Μικέλ Κανάλς. Βλέπουμε ότι θηλαστικά, ψάρια και ψαροπούλια πεθαίνουν εξαιτίας της απευθείας επαφής με τα πλαστικά. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή παγιδεύονται, είτε επειδή καταπίνουν κάποιο κομμάτι πλαστικού και δεν μπορούν να το αποβάλουν. Κινδυνεύουν επίσης από τα εγκαταλελειμμένα δίχτυα που μετατρέπονται σε φωνικές παγίδες. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, τα πλαστικά απορρίμματα αυξάνονται κατά 1/3 εξαιτίας του τουριστικού κύματος που κατακλείζει τις ακτές. Οι περιοχές που εξαρτώνται από τον τουρισμό αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα που μεταφράζονται και σε οικονομική απώλεια που υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ο κόσμος απλώς φεύγει και αφήνει πίσω του πλαστικά μπουκάλια, γυάλινα και πάρα πολλά σκουπίδια. Η καταστροφή που επιφέρει η μόλυνση από τα πλαστικά δεν είναι μόνο περιβαλλοντική. Έχει επιπτώσεις και στη διατροφική αλυσίδα και άρα στην υγεία μας. Το πρόβλημα είναι η εσωτερική μόλυνση από τα πλαστικά που συντελείται κάθε μέρα. Πολλά πλαστικά, όταν θερμαίνονται, απελευθερώνουν ουσίες που μέσω των τροφίμων εντοπίζονται τελικά στα ούρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγία για την απαγόρευση κυκλοφορίας πλαστικών μιας χρήσης, όπως μαχαιροπύρουνα, ποτήρια, πιάτα και καλαμάκια. Τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο να την εφαρμόσουν μέχρι το 2021. Τα προϊόντα που έχουν απαγορευτεί ευθύνονται για το 70% της θαλάσσιας ρήπανσης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτούνται έκτακτα μέτρα για να μειωθούν. Σε διαφορετική περίπτωση, έως το 2050 στους ωκεανούς θα βρίσκονται περισσότερα πλαστικά από ό,τι αλλιεύματα.